την πρώτη στιγμή, αν θέλετε αμέσως μετά τις εκλογές, ο οδικός χάρτης τον οποίο είχαμε βάλει και σχεδιάσει ως πολιτική άποψη ήταν ότι πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τελειώσει η αξιολόγηση για να μπορέσει να ξεκινήσει δύο πράγματα. Πρώτον, το πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα δημιουργήσει τις συνθήκες της αναγκαίας ανάπτυξης για να φύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο, ένα. Και δεύτερον, να γίνει επί της ουσίας η συζήτηση για τη μη βιωσιμότητα του χρέους, το οποίο ήταν στην ατζέντα μας πάντοτε στην κορυφή του προβλήματος. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια, αγωνιζόμαστε η αξιολόγηση να τελειώσει. Θα ήθελα να σας πω ότι για να τελειώσει μια αξιολόγηση χρειάζεται και εμείς ως κυβέρνηση, οι αξιολογούμενοι, να έχουμε κάνει τα εντός της συμφωνίας, αλλά και οι αξιολογητές, δηλαδή το κουαρτέτο, οι θεσμοί, να μην θέλουν να ξεφύγουν από τη συμφωνία και να βάζουν συνεχώς θέματα. Ναι. Με αυτή την έννοια έχω τη γνώμη το ότι είμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο και εξακολουθώ να αισιοδοξώ ότι μέχρι τις 22 Απριλίου που είναι το Eurogroup θα έχουμε τελικά. Τώρα να σας πω, επειδή έχετε και εξηγείτε στο κόμμα και ασθενό συνεργάτη του ίδιου του Τσίπρα κτλ. Αυτό πάλι το χθεσινό με τους 53 που διαφωνούν με την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά όσο φαίνεται θα το ψηφίσουν, δεν είναι λίγο. Δηλαδή κατάλαβα θα το ψηφίσουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί Μα το δηλώσαν ότι θα το ψηφίσουν και στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και μέσα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα θέλατε εσείς παραδείγματος χάρη έναν πολιτικό χώρο και μάλιστα ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία εσωτερικού διαλόγου, δημοκρατικού, απόψεις οι οποίες θέλουν να καταθέσουν και στον τρόπο τον οποίο έχει η κυβέρνηση της πρωτοβουλίας και κάνει συμφωνία ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν διαβάσετε την ουσία της, και της ανακοίνωσης και της συζήτησης, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο ότι παρόλο που μπαίνουν ορισμένες, αν θέλετε, πολιτικά στοιχεία ως προς τη συμφωνία, αυτό που είναι το ουσιαστικό είναι ότι τούτων δοθέντων, δηλαδή με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πετύχει η ελληνική κυβέρνηση. Μες. Και ξέρετε, η πολιτική, κύριε Καμπουράκη, δεν είναι σε θερμοκήπιο, δηλαδή να κλειστούμε και να πούμε ακριβώς τι θέλουμε, άρα αυτό θέλουμε, το παίρνουμε κιόλας, όταν έχουμε 28 χώρες, όταν έχουμε δύο, αν θέλετε, πολιτικές απόψεις μέσα στην Ευρώπη, η οποία αμήχανη στην αρχή αντιμετώπισε το θέμα το προσφυγικό, μια μεγάλη ιστορική ροή, η οποία είναι η τρίτη στην ιστορία της ανθρωπότητας που γίνεται, τότε καταλαβαίνετε και υπάρχουν οι απόψεις οι οποίες λένε κλειστοφοβική Ευρώπη, κλειστά σύνορα για να περισωθούμε, ή αν θέλετε μια πολιτισμική Ευρώπη η οποία να βγάζει τις αξίες της, και έχουν και τις πολιτικές απόψεις, δηλαδή ακροδεξιά περίπου ατζέντα ή μια φιλοευρωπαϊκή δημοκρατική ατζέντα, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα της συμφωνίας θα είναι ένας συμβιβασμός τον οποίο τον κρίνουμε αν η ελληνική κυβέρνηση κατόρθωσε αυτός ο συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός που έγινε στη δημιουργία κλειστών κέντρων. Διότι εδώ σου λέει η Νέα Δημοκρατία, σου λέει η Αντιπολίτευση ή το ΠΑΣΟΚ. Όταν εγώ έκανα ένα κλειστό κέντρο για να αποφύγω τα πολλά κλειστά κέντρα, για να αποφύγω αυτές τις ροές, ξεσηκώθηκες να με φας. Μου λες, όχι, κλειστά κέντρα, φασίστες, μερκελιστές, ό,τι θέλεις. Εσύ κάνεις 100 κλειστά κέντρα τώρα. Εμείς κάνουμε. Αυτό σου λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι, γιατί με κατήγγειλες τότε εμένα που έκανα ένα κλειστό κέντρο για να αποφύγω τα πολλά. Καταρχάς έχει σημασία η περίοδος. Το πόσους έχει και τι προσφυγικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ένα. Δεύτερον, οι συνθήκες. Το διαβλέπεις κιόλας. Νομίζω ότι η πρόβλεψη αποδείχθηκε ότι ολόκληρη η Ευρώπη δεν είχε πρόβλεψη και αποδείχθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση παρόλο στα δύσκολα από το Μάρτιο του 2015, όταν αν θέλετε η πολιτική της στόχευση ήταν στο θέμα της συμφωνίας, ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος έβαζε το θέμα του προσφυγικού ως πρόβλεψη. Να μας τα πει ο κύριος Καραμαλής λίγο και να κάνουμε μια γύρα.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω καταρχήν. Πάτησα να απαντήσω ακριβώς σε αυτήν την ερώτηση. Με συντομία και με περιεκτικότητα. Ο κ. Φουλάκης κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, επειδή έχει.